Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν κάτοικοι του οικισμού Μελέτη, τα οποία φέρουν εξίσου σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή της ντομάτας τους, στο πότισμα των χωραφιών τους, αλλά και στην υγεία τους. Για τον κανονισμό καθαριότητας κάνει λόγο ο αντιδήμαρχος Κομωτινής Αλέκος Ευστρατίου. Στις εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ μεταφέρθηκε το Συντονιστικό Κέντρο και η Περιφερειακή Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Νέο μέτρο προκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης Επιχειρήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Πολύ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στον οικισμό της Μελέτης, που έχουν σαν επιπτώσεις την μη καλή παραγωγή της ντομάτας. Δεν μπορούν να ποτίσουν τα χωράφια τους, αλλά και αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υγεία τους. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα απαντήσεις δίνει ο Δήμαρχος Αιγύρου Ευάγγελος Λίτσος. Τρία σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Μελέτης, τα οποία φέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή της ντομάτας τους, στο πότισμα των χωραφιών τους, καθώς και στην υγεία τους. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των κατοίκων, εδώ και μια δεκαετία δεν έχουν νερό για να ποτίσουν τα χωράφια τους και αναγκάζονται με πολύ κόπο να εξοικονομούν νερό με τις γεωτρήσεις. Και ενώ αυτοί μοχθούν, οι αρουραίοι περπατούν ανενόχλητοι μέσα στον οικισμό, με αποτέλεσμα να τους βάζουν σε καινούριους μπελιάδες, αφού τους κυνηγούν κάθε βράδυ για να τους σκοτώσουν. Βέβαια όμως, πολλοί είναι αυτοί που τυχεροί. Καθόλου καλή χρονιά όμως δεν είναι για τον οικισμό της Μελέτης αυτή, καθώς οι κάτοικοι δεν παράγουν σχεδόν καθόλου ντομάτες. Ας ακούσουμε λοιπόν τι μας είπαν αυτοί οι άνθρωποι, που δεν κάνουν τίποτε άλλο όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα από το να προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήματά τους αυτά. Δεν έχουμε νερό και μνήσκουν τα χωράφια στέρφα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε παραγωγή. Εδώ και πόσο καιρό συμβαίνει αυτό? Αυτό έχει. Πρώτα είχαμε λίγο νερό, τώρα κυλίουσαν τα νερά, κατέβηκαν κάτω. Τώρα έχουμε μια δεκαετία σχεδόν, δεν έχουμε χαΐρια. Και τι κάνετε, τι κάνετε? Τι κάνουμε, να παλεύουμε όποιος έχει υπομονή. Βγάζουμε κάτι γεωτρήσεις εκεί που 3-4 μπικάκια και χαροπαλεύει. Μάλιστα. Τι θα θέλετε δηλαδή να γίνει? Θέλουμε να γίνει το φράγμα του Ιάσμου να μας φέρει νερό. Αυτό το πρόβλημα έχουμε. Το νερό. Όλο το πρόβλημα είναι το νερό εδώ. Όλο το χωριό γέμισε. Σαν γάτα είναι. Σαν γάτα είναι. Μεγαλούτσικα, μεγαλούτσικα πράγμα, γεμάτο είναι. Και εδώ πέρα έχετε και παιδάκια. Και... Βέβαια έχουμε και τα παιδάκια. Μαζί με τους ανθρώπους ζουν αυτοί. Δεν φεύγουν δηλαδή από τους ανθρώπους. Δεν φοβούνται. Γυρνάνε μαζί μας δηλαδή. Εδώ μπροστά στο καφενείο καθόμαστε και περνάνε από εδώ. Από τα ανάμεσα στα πρόδια μας περνάνε. Νύχτα δηλαδή. Γυρνάνε επάνω στους δρόμους. Έχετε απευθυνθεί κάπου για αυτό το θέμα? Ορίστε. Έχετε απευθυνθεί κάπου? Όχι. Όχι. Δεν μιλήσαμε με κανέναν δηλαδή. Και πώς, τι κάνετε όταν βλέπετε τα ποντίκια? Σηκώνουμε και αρχίζουμε να τρέχουμε. Όποιον πιάνουμε σκοτώνουμε, όποιον δεν μπορούμε γλιτώνει. Η ντομάτα εδώ πρέπει να σπέρνεται πολύ πρόημα. Όψιμη ντομάτα δεν γίνεται, μπιάνε αρρώστια. Πατάνε ζέστες και μπιάνε αρρώστια. Είναι το κλίμα μας τέτοιο. Όψιν ντομάτα, χαΐρ δεν βλέπει. Και τα τρία αυτά προβλήματα δεν έχουν να κάνουν με τη Δημοτική Αρχή. Αφορούν όμως άμεσα το Δήμαρχο, καθώς είναι προβλήματα των Δημοτών, τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αιγύρου Ευάγγελος Λίτσος. Ο κύριος Λίτσος αναφέρθηκε στο πρόβλημα που έχουν οι κάτοικοι με την παραγωγή της ντομάτας, λέγοντας ότι ο Δήμος έχει ειδοποιήσει τον ΕΛΓΑ, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει και για το θέμα της σύντρευσης, λέγοντας ότι αυτό έχει να κάνει με την ολοκλήρωση των έργων αναδασμού. Όμως η έλλειψη 2 εκατομμυρίων για τον αναδασμό αποτελεί εμπόδιο για την ολοκλήρωσή του. Τέλος, ο κύριος Λίτσος τόνισε ότι έχει έρθει σε επαφή με τη Διεύθυνση Γεωργίας και το Υγειονομικό για την καταπολέμηση των αρουραίων. Κανένα από τα τρία προβλήματα δεν έχει να κάνει με την Δημοτική Αρχή, δεν είναι προβλήματα του Δήμου. Είναι προβλήματα των Δημοτών και κατά συνέπεια απασχολούν και το Δήμαρχο, όπως και όλα τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τους Δημότες. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ντομάτας, έχει ειδοποιηθεί ο ΕΛΓΑ από το Δήμο. Υπάρχει μια συνεργασία και συνεννόηση και θα δούμε τις κινήσεις που θα κάνει ο ΕΛΓΑ. Σε ό,τι αφορά βέβαια το μεγάλο πρόβλημα της άρδευσης στην περιοχή, αυτό φυσικά έχει να κάνει με την ολοκλήρωση των έργων του αναδασμού. Στη συνέχεια θα δούμε κατά πόσο θα βρεθούν τα χρήματα για να χτυπηθούν γεωτρήσεις από την Διεύθυνση Υγείων Βελτιώσεων.
και εφόσον βρεθούν αυτά τα χρήματα πιστεύω ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Ωστόσο όμως, από όσο με έχει ενημερώσει ο νομάρχης, υπάρχει ένα έλλειμμα γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ στον αναδασμό και κινδυνεύει αυτή τη στιγμή ο αναδασμός να σταματήσει. Και μέσα σε αυτά τα 2 εκατομμύρια δεν έχουν συμπεριληφθεί και τα έξοδα για τις γεωτρήσεις. Άρα μιλάμε ότι θα χρειαστούν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό προκειμένου να γίνουν και τα έργα άρδευσης. Θα μπορούσαν βέβαια να λυθεί το πρόβλημα με την εκμετάλλευση των επιφανειακών νερών, κυρίως από την περιοχή του Κομψάτου, αλλά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με το φράγμα του Κομψάτου, το οποίο πολλές φορές έχει ανακοινωθεί, ποτέ δεν έχει προχωρήσει κάτι. Εμείς θα δούμε, παρακολουθούμε την εξέλιξη από κοντά, αλλά αυτή τη στιγμή το θέμα αυτό ουσιαστικά έχει να κάνει με την κεντρική κυβέρνηση κατά βάση παρά με τοπικούς φορείς. Τέλος, για τον κανονισμό καθαριότητας στη συνέχεια κάνει λόγο ο αντιδήμαρχος Κομωτινής Αλέκος Ευστρατίου, που προειδοποιεί όλους τους δημότες αυτής της πόλης πως αν δεν συμμορφωθούν με τον νέο κανονισμό από τον Οκτώβρη θα αρχίσει η επιβολή τσουχτερού προστίμου. Πρόστιμα θα επιβάλλονται μετά τον Οκτώβριο σε όσους δεν συμμορφωθούν με τον κανονισμό καθαριότητας. Η Δημοτική Αρχή φρόντισε μέσω του λογαριασμού της ΔΕΙΑΚ να αποστείλει τον κανονισμό καθαριότητας σε όλους τους δημότες, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Κομωτινής Αλέκο Ευστρατίου. Κουντομοιράσαμε μέσω της ΔΕΙΑΚ σε όλα τα σπίτια και σε όλα τα καταστήματα. Οι συμπολίτες μας θα τους αφήσουμε ένα περιθώριο να το σκεφτούν και να συμμορφωθούν. Σε περίπτωση που δούμε ότι δεν συμμορφώνονται, θα αρχίσει βέβαια η αστυνόμευση και θα αρχίσουν να επιβάλλονται τα πρόστιμα. Η Δημοτική Αρχή είναι πεπισμένη ότι θα πετύχει. Είτε με τον τρόπο το να καταλάβουν οι συμπολίτες μας, που λέμε με το καλό, με την ενημέρωση, είτε με τα πρόστιμα, το οποίο φυσικά δεν το θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Οι δημότες δεν πρέπει να αναποθέτουν στους κάδους τα απορρίμματα το Σαββατοκύριακο γιατί δεν περνάει το αυτοκίνητο της υπηρεσίας καθαριότητας. Όσοι συλληφθούν θα τους επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ, τόνισε ο κύριος Ευστρατίου, που ανέφερε και μερικούς κανόνες από τον κανονισμό καθαριότητας. Να σας πω ότι εκείνο αυτή τη στιγμή που προέχει είναι τα απορρίμματα που τα κατεβάζουν από την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και αν ξέρουν ότι το Σάββατο και την Κυριακή δεν περνάει απορριμματοφόρο, γεμίζουν οι κάδοι και άμα θα δείτε Δευτέρα πρωί ή Κυριακή βράδυ, δεν υπάρχουν δρόμοι ή πρασιές που να είναι γεμάτες με σακούλες από σκοπία και σκορπισμένα από τις γάτες και από τους σκύλους κλπ. Εκεί θα εφαρμοστεί ο κανονισμός πολύ αυστηρά. Οπότε Σάββατο και Κυριακή δεν θα κατεβαίνουν σκουπίδια στους κάδους και θα κατεβαίνουν την Δευτέρα το πρωί. Στις εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ μεταφέρθηκε το Συντονιστικό Κέντρο και η Περιφερειακή Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για την λειτουργία τώρα της ΕΜΑΚ φαίνεται πως υπολείπεται η στελέχωσή της, που αρχικά μάλλον θα γίνει από 20 άτομα, σύμφωνα και με την αρχική προκήρυξη που ωστόσο ακυρώθηκε. Σήματά μου! Καλώς, άμα είναι θα επικοινωνήσω μαζί σας μετά. Να ξέρεις. Καθαρά και καλά. Μόνο το στελεχειακό προσωπικό υπολείπεται πλέον από την ΕΜΑΚ, όπου ήδη μεταφέρθηκε το Συντονιστικό Κέντρο και η Περιφερειακή Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο χώρος όπου στεγάζεται η ΕΜΑΚ δίνει τη δυνατότητα να επεμβαίνει άμεσα στα περιστατικά, τόνισε ο Περιφερειακός Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κ. Χατζιαγγέλου. Όσα περισσότερα άτομα προσληφθούν, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα, δήλωσε ο κ. Χατζιαγγέλου, που επισήμανε ότι σύμφωνα με την αρχική προκήρυξη είναι 20 άτομα. Ευελπιστώ ότι με το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων θα μπούμε στην διαδικασία πρόσβλησης προσωπικού και επάνωσης της τέταρτης ΕΜΑΚ. Επειδή υπήρχε δυνατότητα χώρων, έκανα ενέργειες να μεταφέρω και την περιφερειακή διοίκηση με το Συντονιστικό Περιφερειακό Κέντρο. Αυτά, θα έλεγα, έφυγαν από το κέντρο της πόλης, αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί η περιφερειακή διοίκηση ούτως ή άλλως, ενεργώντας και λειτουργώντας εποπτικά,
έχει την δυνατότητα από εδώ να επεμβαίνει ίσως και καλύτερα και συντομότερα από ό,τι από το κέντρο. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε έχει εύκολη πρόσβαση προς την Εγνατία και οπότε μπορεί να επέμβει, ο περιφερειάρχης δηλαδή με το επιτελείο του μπορεί να επέμβει συντομότερα. Πώς θα τιμωριάζει για να επιβλώσουν το δυναμικό της ΕΜΑΚ? Θα έλεγα όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Αλλά από λαμβάνοντας υπόψη τον διαγωνισμό, την προκήρυξη του διαγωνισμού που έγινε τον Δεκέμβριο μήνα, μιλούσε για 20 άτομα. Δηλαδή ξεκινάμε από ένα πυρήνα λειτουργίας της ΕΜΑΚ και στη συνέχεια θα υπάρξει και νέα πρόσληψη, όσα περισσότερα άτομα τόσο καλύτερα. Έξω και το όνομά της Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών σε όλη την περιφέρεια. Και όχι μόνο θα έλεγα, γιατί μπορεί να συνδράμει και σε άλλες υπηρεσίες, όμορες υπηρεσίες ή όπου υπάρχει πρόβλημα. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει αλληλοκάλυψη των υπηρεσιών, σε όποια βαθμίδα και αν είναι, υπάρχει αλληλοκάλυψη και μπορεί κάποια στιγμή όπου έχει ανάγκη να συνδράμουν άλλες υπηρεσίες. Όσοι υπηρέτησαν στις ειδικές δυνάμεις του στρατού δεν προτιμηθούν για τις στελέχωσες της ΕΜΑΚ, καθώς πρέπει να έχουν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα λόγω και των απαιτήσεων της ΕΜΑΚ. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Λοιπόν, και βεβαίως η ΕΜΑΚ, ως η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών, βασική προϋπόθεση θα έλεγα οι υποψήφοι να έχουν κάποια ιδιαίτερα προσόντα και κατά κάποιο τρόπο προηγούνται αυτοί που έχουν υπηρετήσει στις ειδικές ένοπλες δυνάμεις, στα λεγόμενα ΛΟΚ. Και το αντιλαμβάνεστε αυτό ότι πρέπει να έχουν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα, γιατί οι επεμβάσεις είναι σε δύσκολες περιπτώσεις. Ένα νέο μέτρο ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης Επιχειρήσεων. Αυτό το νέο μέτρο αφορά σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και σε διάφορους επαγγελματικούς φορείς της περιοχής. Δημιουργία ευνοϊκού ψηφιακού περιβάλλοντος για την οικονομική δραστηριότητα είναι το αντικείμενο του νέου μέτρου που προκηρύχθηκε από την Διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης Επιχειρήσεων. Το νέο μέτρο είναι συνολικού προϋπολογισμού 14.100.000 ευρώ και απευθύνεται σε κλαδικές τοπικές υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, δημοσίου, κοινωνικού, συνολικού και επαγγελματικούς φορείς. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης Επιχειρήσεων, Δαμιανό Σταθάκη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της υπηρεσίας μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2004. Στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας έχει γίνει προκήρυξη μιας δράσης η οποία αποκαλείται δημιουργία ευνοϊκού ψηφιακού περιβάλλοντος για οικονομικές δραστηριότητες. Είναι ένα πρόγραμμα που ενδιαφέρει κυρίως συλλογικούς φορείς, επιμελητήρια, δημόσιους φορείς, νομαρχίες, δημαρχίες, ενώσεις επιχειρηματιών κλπ. Πού αποσκοπεί το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να δώσει τη δυνατότητα με αυτούς τους φορείς που προανέφερα να πάμε να δούμε τώρα ποια είναι τα αστυνομικά συμβάντα του περιφερειακού μας δελτίου. Στις αρχές του χρόνου έως και τις 25 Ιουλίου έχουν κατασχεθεί συνολικά 822 κιλά ναρκωτικών και 60.300 δίσκια αμφεταμίνων. Τα ναρκωτικά αρχικά τουλάχιστον προοριζόταν για τη Βόρειο Ελλάδα. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Βουλγαρικών Τελωνίων, Ασένα Σένοφ, δήλωσε τη λήψη έκτακτων μέτρων εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Μέσα σε ένα πολύ αισιόδοξο κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή η συνεδρίαση της Διευθυντικής Επιτροπής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή η συνεδρίαση της Διευπουργικής Επιτροπής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες με τη συμμετοχή 6 υπουργών, της Δημάρχου Αθηναίων Ντόρας Μπακογιάννη και της Προέδρου του Αθήνα 2004 Γιάννας Αγγελοπούλου. Στη διάρκεια της σύσκεψης έγινε ενημέρωση για το σημείο στο οποίο βρίσκεται η Ολυμπιακή Προετοιμασία και διαπιστώθηκε ότι όλα είναι έτοιμα. Υπάρχει πλήρης ετοιμότητα, δήλωσαν οι υπουργοί Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς, Ανάπτυξης Δημήτρης Χιούφας κατά την έξοδό τους από το Μέγαρο Μαξίμου. Εξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι η Ολυμπιάδα της Αθήνας θα είναι ασφαλής και επιτυχημένη και ευχαρίστησαν τους πολίτες για τη συμμετοχή και τη στήριξή τους στο μεγάλο και μοναδικό αυτό εγχείρημα. Έχει ξεκινήσει ήδη η εγκατάσταση της 24ης θωρακισμένης μεραρχίας στην Καβάλα, σύμφωνα με τα όσα είπε τουλάχιστον ο υποστράτηγος Ηλίας Νικολαίδης στην εθιμοτυπική του επίσκεψη που πραγματοποίησε στον ομάρχη Καβάλας Θόδωρο Καλιοτζή. Ξεκίνησε από τη Δευτέρα η εγκατάσταση της 20ης θωρακισμένης μεραρχίας στην Καβάλα, σύμφωνα με τα όσα είπε ο υποστράτηγος Ηλίας Νικολαίδης στην εθιμοτυπική επίσκεψη που πραγματοποίησε στον ομάρχη Καβάλα Θόδωρο Καλιοτζή. Ο κύριος Νικολαίδης τόνισε ότι η τελετή εγκατάστασης της μεραρχίας θα γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για τη δημοσιότητα που θα πάρει το θέμα, καθώς όπως είπε η συγκεκριμένη μεραρχία είναι η καλύτερη που διαθέτει ο ελληνικός στρατός. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία από τη Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Εθιμοτυπικά επισκέπτομαι τις τοπικές αρχές της πόλης για την αλληλογνωριμία μας και τη συνεργασία την οποία θα έχουμε εδώ στην Καβάλα. Θα γίνει η τελετή εγκατάστασης της μεραρχίας αρχές Σεπτεμβρίου, διότι τώρα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και θα δοθεί μεγάλη δημοσιότητα στο θέμα, διότι η 20η θωρακισμένη ημεραρχία δεν είναι μία απλή ημεραρχία, χωρίς να υποβαθμίζουμε και την προηγούμενη που έκλεισε την 11η, αλλά θα είναι η πιο δυνατή ημεραρχία που διαθέτει ο ελληνικός στρατός. Θα μας δοθεί ευκαιρία και στην τελετή να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Εκείνο που θέλω να πω ότι εγώ ήρθα με ιδιαίτερη χαρά στην Καβάλα και ο λόγος είναι ότι είμαι Βορειοελλαδίτης, κατάγω από την Αλεξανδρούπολη. Η γυναίκα μου είναι από τη Δράμα. Σε οικία εδάφη. Είναι γνωστός ο κόσμος και η νοοτροπία του. Και πιστεύω ότι η συνεργασία μας θα είναι αγαστή και αρμονική για το καλό της πατρίδας μας. Έγκριση για 185 θέσεις μερικής απασχόλησης ζητά η Νομαρχία Καβάλας από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά και την ψήφιση από τη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής του Νομοσχεδίου για τη μερική απασχόληση που αφορά στο δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Έγκριση για 185 θέσεις μερικής απασχόλησης ζητά η Νομαρχία Καβάλας από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά την ψήφιση από τη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής του Νομοσχεδίου για τη μερική απασχόληση στο δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα του δημοσίου δικαίου. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που κατάρτισε η Νομαρχία προτείνει την πρόσληψη 93 πτυχιούχων ΑΕΗ και ΤΕΗ και 92 αποφύτων γυμνασίων και λυκείων. Με το προσωπικό αυτό, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας θα επιχειρήσει να καλύψει τα κενά που έχουν σε υπηρεσίες όπως η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, αλλά και να παράσχουν νέες υπηρεσίες για την υλοποίηση δράσεων όπως υποστήριξη κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών νομού Καβάλας, ενημέρωση πληροφόρηση πολιτών αγροτικού χώρου, υποστήριξη δικτύου πληροφορικής νομού Καβάλας, πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας, υποστηρικτικές κοινωνικές παροχές, αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών αναγκών, προώθηση τουριστικών, πολιτιστικών, αθλητικών θεμάτων νομού Καβάλας, στήριξη κέντρου πληροφόρησης πολιτών, πληροφόρηση πολιτών για προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα, κάλυψη εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας, αντιμετώπιση αναγκών παροχή υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, επαλληνοστούντες, μετανάστες κτλ., ενημέρωση εκπαίδευση προστασίας του καταναλωτή, περιβαλλοντική προστασία και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, παροχή υπηρεσιών μη κοινωνικού χαρακτήρα. Η δαπάνη θα καλυφθεί σχεδόν στο σύνολό της από χρήματα εκτός του τακτικού προϋπολογισμού της Νομαρχίας. Όπως ορίζει το Υπουργείο, το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ετήσιο και προβλέπει την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους πολίτες. Η έγκριση μέρους ή το συνόλου των θέσεων που θα κηρυχθούν εναπόκειται στους υφυπουργούς εσωτερικών, δημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης, οικονομίας και οικονομικών και απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας.
Θα δούμε τώρα ποια είναι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Αραιές νεφώσεις σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης είχαμε σήμερα και τα ίδια καιρικά φαινόμενα επικρατούσαν και στη Βόρεια Ελλάδα, εικόνες που βλέπουμε από το χάρτη του Ευρωπαϊκού Δορυφόρου. Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα είναι προβλέψεις για τις επόμενες τρεις ημέρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Από εμάς, καλή σας νύχτα!